Η Επιτροπή της Ευρωβουλής για τις παρακολουθήσεις αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη έκθεση αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα των παρακολουθήσεων και το λογισμικό Πίγασους. Τις πληροφορίες έχει ο ανταποκριτής μας για ευρωπαϊκά θέματα, Παύλος Ξανθούλης. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Όπως πληροφορείται ο Αντένα, η Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδεικνύει ενδιαφέρον για έκθεση που, όπως επισημαίνει, έχει ετοιμάσει ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε σχέση με τις ενδεχόμενες παρακολουθήσεις στην Κύπρο και το λογισμικό Πέγασους. Οι ίδιες πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι η Ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων Ρόζα Τουν ζήτησε από το Προεδρείο της ομάδας να επικοινωνήσει με τον κύριο Σαββίδη προκειμένου να τους παραδώσει την εν λόγω έκθεση. Όπως ακόμη πληροφορούμαστε, το αίτημα αναμένεται να υποβληθεί κατά τη συνάντηση που θα έχει η Εξεταστική Επιτροπή με τον κύριο Σαββίδη και σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι, όπως αποκάλυψε χθες ο Αντένα, η Λευκοσία απέστειλε επιστολή 5 σελίδων στην Ευρωβουλή, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ειδική μονάδα της Κυπριακής Αστυνομίας για το κυβερνό έγκλημα έχει εξετάσει από το 2019 85 συνολικά υποθέσεις επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφορικής και ότι καμιά από τις επιθέσεις αυτές δεν σχετίζεται με το Pegasus ή με ανάλογα λογισμικά παρακολούθηση. Σε ό,τι αφορά στον όμιλο NSO, η Λευκοσία σημειώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο, αλλά ότι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου διαθέτουν 6 εταιρείες. Μία από αυτές τις εταιρείες σχετίζεται με εξαγωγές λειτουργικών συστημάτων, αλλά καμιά δεν εντοπίστηκε να έχει σχέση με εξαγωγές λογισμικών προγραμμάτων, σύμφωνα πάντα με τις γραπτές θέσεις της Λευκοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παύλο Ξανθούλη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.